κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι για να πούμε με σιγουριά ότι οι αγώνες, οι μαχητικές κινητοποιήσεις που ξέσπασαν με αφορμή τα οξυμένα περιβαλλοντικά προβλήματα στη Δυτική Θεσσαλονίκη προσφέροντα για ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα, μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι προκύπτει μία πείρα στο πώς μπορεί να εκφραστεί με αγωνιστικούς όρους η ανησυχία για το περιβάλλον, για την προστασία της δημόσιας υγείας. Στη Δυτική Θεσσαλονίκη επιβεβαιώθηκε για ακόμα μία φορά ότι η κερδοφορία των ομίλων από τη μία και η κάλυψη των αναγκών των πολλών από την άλλη είναι δύο ασυμβίβαστα μεγέθη. Η πραγματικότητα αυτή δεν αναιρέθηκε με το πρασίνισμα της καπιταλιστικής ανάπτυξης, αντίθετα η εξέλιξη του αστικού σχεδιασμού έρχεται να γιγαντώσει τα λαϊκά προβλήματα. Δύο κόσμοι συγκρούονται. Αυξημένα κέρδη για τα ΕΤΕ για το 2021, εγγένεια τον Απρίλιο του μεγαλύτερου φωτοβολταϊκού πάρκου στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, επενδύσεις δις ευρώ για την παραγωγή υγρών καυσίμων τα επόμενα 10 χρόνια στο όνομα της πράσινης ενεργειακής μετάβασης, σχεδιασμοί για την κατασκευή νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής και μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου στον Θερμαϊκό, εκτείναξη των καθαρών κερδών και πωλήσεων σε επίπεδο ρεκόρ για την τσιμεντοβιομηχανία του ομίλου Τιτάν, ενώ μάλιστα χαρακτηρίστηκε διεθνώς ως μία από τις εταιρείες που ηγούνται στην πράσινη μετάβαση της βαριάς βιομηχανίας. Και αναφέρουμε τους ομίλους αυτούς, όχι προφανώς για να θωώσουμε την Motorola ή την Lafarge, τους υπόλοιπους ομίλους των κλάδων της ενέργειας και των δομικών υλικών, που ίσως να σκεφτόταν κάποιος, αλλά γιατί αυτοί δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας. Άλλωστε, σε κοινή γραμμή διασφάλισης και αύξησης της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας βρίσκονται όλοι οι όμιλοι ανεξαιρέτως, ιδιαίτερα μάλιστα σε συνθήκες διεξαγωγής υπεριαλιστικού πολέμου σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ήδη οι παραπάνω όμιλοι έχουν πάρει τα μέτρα τους από την πρώτη στιγμή της πολεμικής σύραξης, αλλά και αρκετά νωρίτερα από εκείνη, με τα ΕΛΠΕ και την Motorola για παράδειγμα, να έχουν διακόψει την αγορά του ρώσικου πετρελαίου με ταυτόχρονη στροφή στη ΣΑΠΕ, στην αποθήκευση ενέργειας και στο υδρογόνο, όπως άλλωστε ορίζουν οι σχεδιασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για γρήγορη απεξάρτηση από τους ρώσικους υδρογονάνθρακες. Στην σκιά της πράσινης κερδοφορίας των ομίλων που ηγούνται ο καθένας στον κλάδο του στην πράσινη μετάβαση, ζει και εργάζεται η εργατική τάξη της Δυτικής Θεσσαλονίκης, η οποία υφίσταται όλες τις επιπτώσεις της σημερινής αντιλαϊκής πολιτικής, την ανέχεια που εκτοξεύεται λόγω της ακρίβειας και των χαμηλών μισθών, τα τσακισμένα εργασιακά δικαιώματα, την ενεργειακή φτώχεια και άλλα. Στην βάση της αντικειμενικής αυτής αντίθεσης γεννιέται και συσσωρεύεται η λαϊκή δυσαρέσκεια. Η τελευταία βρήκε διέξοδο με την δημιουργία συντονιστικής επιτροπής και την συσπήρωση δεκάδων φορέων, συλλόγων, σωματείων, με αφορμή την δεύτερη αδειοδότηση καύσης σκουπιδιών από την τσιμεντοβιομηχανία του ομίλου Τιτάν στην Ευκαρπία. Κρίσιμο ζήτημα μπορούμε να πούμε ότι αναδείχθηκε η χάραξη αυτοτελούς γραμμής του κινήματος, η προώθηση της αντικαπιταλιστικής, αντιμονοπολιακής γραμμής πάλης, μακριά από τις ειρήνες των αστικών πολιτικών δυνάμεων των κομμάτων της πράσινης μετάβασης. Η ενότητα όλων στον πρόβλημα επιβεβαιώθηκε ότι είναι ακίνδυνη για το σύστημα. Δεν βοηθάει στην συσπήρωση δυνάμεων σε γραμμή ρήξης με την σημερινή αντιλαϊκή πολιτική. Τα αστικά κόμματα και οι βραχίονές τους στην τοπική διοίκηση έκαναν προσπάθεια να ξεπλύνουν τις μεγάλες εγκληματικές ευθύνες που έχουν με την εμφάνισή τους ως άσπροντοι φίλοι που μοιάζονται δήθεν για τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά, τη στιγμή που η μία αστική κυβέρνηση παίρνει τη σκητάλη από την προηγούμενη στην υλοποίηση της στρατηγικής του κεφαλαίου σε μια σειρά τομείς, όπως την παντελή απουσία κρατικού ελέγχου της βιομηχανικής ρήπανσης, γεγονός που όπως ακούστηκε είναι κοφαντικό στην περίπτωση των ΕΛΠΕ, της εγκληματικής πολιτικής επαρευματοποίησης της διαχείρισης των απορριμμάτων, με την τελευταία πράξη να αποτελεί η ψήφιση του κλιματικού νόμου. Ο λαός δεν έχει να περιμένει τίποτα από τις δυνάμεις που δημιούργησαν το πρόβλημα, που δημιουργούν το πρόβλημα, όσο και να θέλουν να παρουσιαστούν ως μέρος της λύσης. Άλλωστε, αποδείχθηκε και με τους εργατικούς λαϊκούς αγώνες του τελευταίου διαστήματος ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό, αρκεί όμως να εμπιστευτεί τη δύναμή του. Να μην αποδεχθεί στη συνείδησή του τη λεγόμενη εταιρική κοινωνική ευθύνη και τη δίθεν πράσινη πολιτική που ακολουθούν όλοι αυτοί οι όμιλοι και προσπαθούν να πείσουν προφανώς τον κόσμο ότι είναι κάτι θετικό για εκείνο, την ίδια στιγμή που το κάνουν με μοναδικό σκοπό να κρύψουν τα δικά τους μαύρα εγκλήματα πίσω από δεντροφυτεύσεις, πράσινη επιχειρηματικότητα, δωρεές και άλλα. Είναι η σημαντική παρακαταθήκη ότι οι αγώνες αυτοί αγκαλιάστηκαν από ευρύτερο τμήμα του λαού που μπορεί να μην είχε σημαντική πείρα από συμμετοχή σε οργανωμένη διεκδικητική δράση, αλλά ταυτόχρονα δεν έδειξε ανοχή και στους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς. Ο συλλογικός, οργανωμένος αγώνας, οι γενικές συνελεύσεις, η λειτουργία των συντονιστικών επιτροπών, το σύνολο της αγωνιστικής δραστηριότητας που ξετυλίχθηκε τα προηγούμενα χρόνια, είχε σημαντική συμβολή ώστε να μπουν νέες δυνάμεις στη μάχη, να κάνουν το πρώτο βήμα, να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα. Τέλος, αναδείχθηκε πόσο σημαντικό είναι το καθήκον των κομμουνιστών που δρούν ως πρωτοπόροι αγωνιστές μέσα στο ταξικό κίνημα και τα σωματεία να αποκαλύψουν στα μάτια της εργατικής τάξης ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση, η περιβαλλοντική υποβάθμιση, οι μεγάλες οικολογικές καταστροφές δεν είναι τίποτα άλλο παρά αποτέλεσμα του καπιταλιστικού τρόπου οργάνωσης της οικονομίας και της κοινωνίας, ο οποίος παράγει και αναπαράγει διαρκώς αδιέξοδα. Άλλωστε, η πείρα των αγώνων που έλαβαν χώρα στη Δυτική Θεσσαλονίκη επιβεβαιώνει ότι όσο κατανοείται η παραπάνω πραγματικότητα από ευρύτερες λαϊκές μάζες, τόσο καλλιεργείται η αντοχή, η διάρκεια στην διεκδίκηση, το αίτημα δεν γίνεται αυτός σκοπός, αλλά το μέσο για να ανοίξει πιο πλατιά ο δρόμος της συσπήρωσης δυνάμεων για τη ρήξη και την ανατροπή. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, διαχρονικά ως ΚΚΕ βρισκόμαστε σταθερά και ουσιαστικά στην πρώτη γραμμή του αγώνα, στοχεύοντας τον πραγματικό αντίπαλο που καταστρέφει το περιβάλλον και εμπορεύεται την προστασία του. Τα στελέχη και τα μέλη του ΚΚΕ διαθέσαμε και διαθέτουμε όλες τις δυνάμεις μας στο κίνημα για να βγει ο λαός αγωνιστικά μπροστά, να μην υποκύψει στη γραμμή του εφησυχασμού και των αυταπατών που έκαναν και κάνουν προσπάθεια να καλλιεργήσουν οι αστικές πολιτικές δυνάμεις, τα πολιτικά τους στελέχη στην τοπική διοίκηση. Τώρα είναι η ώρα που χρειάζεται να μπουν περισσότερες δυνάμεις στη μάχη, να ανέβει ο βαθμός οργάνωσης και κινητοποίησης, να ανοίξει πλατιά η συζήτηση για τα χρήσιμα συμπεράσματα, την πείρα που προκύπτει μέχρι τώρα. Φαίνεται ότι κάτω από την πίεση του λαϊκού παράγοντα έχουν αναχαιτιστεί αντιλαϊκοί σχεδιασμοί, έχει κερδιθεί πολύτιμος χρόνος για την οργάνωση του αγώνα σε κάθε φάση. Σε αυτή την κατεύθυνση καλούμε το εργατικό κίνημα, τους φορείς, τους συλλόγους της πόλης να περάσουν σε φάση σημαντικής ανόδου των αγωνιστικών πρωτοβουλειών και δράσεων, ώστε να παρθούν πίσω όλες οι αδειοδοτήσεις για την καρκινογόνο καύση απορριμμάτων που έχει πάρει η τσιμεντοβιομηχανία του ομίλου Τιτάν και να ληφθεί από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Κεντρικής Μακεδονίας η δυνατότητα παραγωγής RDF-SRF από μονάδες παραγωγής, την άμεση εφαρμογή μεθόδων και μέτρων μείωσης της ποσότητας και βλαπτικότητας των απορριμμάτων με διαλογή στην πηγή, προώθηση της ανακύκλωσης κόντρα στις πολιτικές εμπαραγματοποίησης του τομέα διαχείρισης απορριμμάτων. Με ευθύνη του κράτους να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ενάντια στην ανεξέλεγκτη ρυπογόνο λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων, να πραγματοποιηθούν ολοκληρωμένες επιδημιολογικές μελέτες με σκοπό την έρευνα της ισορρευτικής ρύπανσης στους κατοίκους και τους εργαζόμενους των περιοχών που επιβαρύνονται. Να εγκατασταθούν νέοι και να αναβαθμιστούν οι ελάχιστοι σταθμοί μέτρησης που θα παρέχουν ολοκληρωμένη συνεχή καταγραφή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Να καταρτιστεί άμεσα ολοκληρωμένη εκτίμηση και να διαμορφωθούν ανάλογα σχέδια έκτακτης ανάγκης και πολιτικής προστασίας για την περίπτωση μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος στην περιοχή. Να γίνουν τώρα μαζικές προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για να καλυφθούν οι ανάγκες του υποστελεχωμένου κέντρου υγείας του Ευόσμου, ενώ να δημιουργηθούν νέα, πλήρως στελεχωμένα, εξοπλισμένα κέντρα υγείας στη Σύνδο και στο Δήμο Παύλου Μελά. Τώρα είναι ώρα συμπόρευσης με το ΚΚΕ παντού, στον δρόμο της ανατροπής, με το λαό αγωνιστικά μπροστά, μακριά από τη λογική της αναμονής και της ανάδεσης των λύσεων των προβλημάτων του στις κυβερνητικές αναλλαγές.